Σήμερα είναι άλλη μια μεγάλη μέρα στην εποχή των μεγάλων έργων και των μεγάλων μελετών. Εντάσσουμε και τη σημερινή μέρα που υπογράφουμε αυτές τις 13 μελέτες οι οποίες μας έδειξε η διαχειριστική μελέτη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να αναπλάσουμε το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου που έχουμε σαν Δήμος Χανίων, ένας χώρος ο οποίος είναι απόλυτα επισκέψιμος από όλους τους πολίτες και τους δημότες των Χανίων. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα στολίδι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο το οποίο θα είμαστε περήφανοι και εμείς ως πολίτες αλλά και οι επισκέπτες που θα έρχονται στην πόλη μας και στο Δήμο Χανίων. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει 13 ξεχωριστές μελέτες που σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο που υπογράφουμε σήμερα, έχοντας την εμπειρία και έχοντας αυτά τα 13 πτυχία, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε και να κάνουμε πιο λειτουργικό, πιο αισθητικά όμορφο το πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την τεχνική υπηρεσία που καταφέρνει και υπογράφουμε συνεχώς τέτοιες μεγάλες συμβάσεις με μελετητές και εκτελώντας τόσο μεγάλα έργα όπως το συγκεκριμένο διάστημα. Στο πρόσωπο του Περικλήτου Βακάλη, του προϊστάμενου μελετών και του Γιώργου του Ευθυμίου, του Διευθυντή της Υπηρεσίας, να ευχαριστήσω όλη την υπηρεσία για τη δουλειά που κάνουν και που μας κάνουν περήφανους και σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και σαν Δημότες της πόλης. Ναι, οι μελέτες που περιλαμβάνουν πολεοδομική μελέτη, περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές, φυτοτεχνικές, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, μελέτες δασικής αναψυχής και μονοπατιών, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες υδραυλικών έργων και μελέτες συγκοινωνιακών έργων. Βεβαίως. Το χρονοδιάγραμμα είναι 18 μήνες. Μετά την παράδοση των συγκεκριμένων μελετών, η δουλειά μας είναι να βρούμε άλλο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο και να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε όπως έχουμε καταφέρει σε όλα τα έργα, σε όλες τις μελέτες οι οποίες οριμάζουν και να